ηλεκτρονικές απάτες. Ο κύριος Κορμάς έχει τοποθετηθεί πολλές φορές. Είναι ο υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε ένα ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο έχουμε δύο ξεχωριστά περιστατικά. Σωστά. Με συνολικά όμως 17.000 ευρώ να έχουν κάνει φτερά από λογαριασμούς δύο κριτικών. Ναι. Το έχουμε πει πολλές φορές βέβαια για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να προφυλασσόμαστε, αλλά φαίνεται ότι κάθε φορά οι άνθρωποι που θα κάνουν την παρανομία βρίσκουν νέους τρόπους για να, για να παραπλανήσουν τον άνθρωπο που έχει τον λογαριασμό. Δεν θέλει και πολύ, αλήθεια είναι. Δεν θέλει και πολύ. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τους λογαριασμούς μας. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Κορμάς μπορεί να μας δώσει και μια εικόνα για το τι μπορούμε να κάνουμε να προφυλαχθούμε. Αυτό που λέει και ο ίδιος, τα λέμε, τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε, κάθε φορά και από λίγο, προκειμένου να μείνει κάτι και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν νομίζω να είναι το θέμα ηλικιακό. Δηλαδή, όχι μόνο οι ηλικιωμένοι την πατούν που δεν έχουν καλή σχέση με το διαδίκτυο και με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και νέα παιδιά. Μπορεί να πούν να πατήσουν ένα σύνδεσμο και να αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Κύριε Κορμά, την καλησπέρα μας και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας βοηθάτε αρκετά, το παρακολουθείτε συχνά. Ξέρετε, οι αφορμές είναι αρκετές. Έχουμε τώρα τα δύο περιστατικά με τις απάτες, που η αλήθεια είναι μας προβληματίζουν. Και έρχεται και το ερώτημα γιατί, για ποιο λόγο, για ακόμα μία φορά κριτική, να χάνουν άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Ίσως γιατί δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που λέμε, που λέτε κι εσείς, και είναι βασικοί κανόνες, οι οποίοι πολύ εύκολα μπορούμε να τους επαναλάβουμε και να τους εμπεδώσουμε έτσι ώστε να μην πέφτουμε θύματα. Έχουμε πει λοιπόν ότι καμία τράπεζα δεν θα στείλει email όπου θα ζητάει κωδικούς από το e-banking. Καμία τράπεζα λοιπόν δεν θα μας στείλει μήνυμα, θα μας πει ότι μπλόκαρε η πιστωτική μας κάρτα και για να τις εμπλοκάρουμε πρέπει να κάνουμε κάτι. Όταν το κινητό μας δεν είναι απενεργοποιημένο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσοχή να το ελέγξουμε, γιατί πλέον τα κινητά δεν είναι μόνο πλέον τηλέφωνα, έτσι. Είναι μέσα πιστωτικές κάρτες, μας έχουν εξαψήφει κωδικοί μέσω Viber από τις τράπεζες, τις εναλλαγές μας. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο κομμάτι αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κλέψει μέσω phishing τους κωδικούς μας, πηγαίνουν σε κινητές τηλεφωνίες, εμφανίζουν μια ψεύτικη αξιοδότηση. Και μετά πηγαίνουν και παίρνουν μια καινούργια σύνδεση με το τηλέφωνό μας και εκεί πια έχουν πρόσβαση και στο κινητό. Και ιδιαίτερη προσοχή και όσον αφορά τις αγορές, πάντα μπαίνουμε από το URL, από τη διεύθυνση του καταστήματος του διαδικτυακού που θα αγοράσουμε κάτι, κοιτάμε πάρα πολύ προσεκτικά τα σχόλια και σε κάθε περίπτωση κάνουμε συναλλαγές σε ασφαλή περιβάλλοντα. Αυτό είναι τρεις κανόνες, δεν είναι παραπάνω. Μιας και διανύουμε και την εβδομάδα του ηλεκτρονικού εμπορίου, διαβάζω έτσι πολλές φορές στα social media που υπάρχουν αγοραπολισίες με επιχειρήσεις, ότι τους λένε για παράδειγμα οι επιχειρηματίες που μπορείτε να κάνετε την αγορά σας μέσω κάρτας και αντί να ακολουθήσουν το σύνδεσμο που ουσιαστικά είναι από το ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας που γίνεται η συναλλαγή, στέλνουν όλα τα στοιχεία από τους κωδικούς μέχρι τον αριθμό της κάρτας για να προβούν στην αγορά. Με αποτέλεσμα και εκείνοι να έχουν να διαχειριστούν μια πληροφορία που είναι πολύ προσωπική και δεν ξέρουν μετά πώς να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα, γιατί θα είναι πρόβλημα για τον άνθρωπο που θέλει να κάνει την αγορά. Προφανώς δεν δίνουμε, προς Θεού δεν δίνουμε αριθμούς ή το τριψήφια σε κάποιον όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι. Αυτό είναι στα όρια του εγκλήματος, πώς να σου το πω δηλαδή. Τεράστιο θέμα δηλαδή είναι αυτό, προς Θεού. Η πιστωτική μας κάρτα, η χρωστική μας είναι το πορτοφόλι μας. Έτσι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι αυτό. Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν είναι κάτι το οποίο κινδυνεύουμε άμεσα. Ίσα-ίσα είναι ένας ασφαλής τρόπος στις συναλλαγές μέσω του e-banking και μέσω των καρτών. Αρκεί να ξέρουμε τους κανόνες. Και το πιο βασικό απ' όλα είναι να, όταν κάτι συμβεί, να παρακολουθούμε τους λογαριασμούς μας, αυτομάτως να απευθυνθούμε στις τράπεζες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε τρεις μήνες καιρό να καταγγείλουμε μια συναλλαγή. Και ένα άλλο θέμα και τελευταίο, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαπιστώνουμε ότι πολλοί παραγγέλνουν διάφορα προϊόντα, ιδίως αγροτικά προϊόντα, μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, σε κάποια shop διαδικτυακά και είτε δεν τους στέλνουν το προϊόν, είτε τους στέλνουν άλλο προϊόν, είτε ουσιαστικά μπαίνουν σε μια φάση όπου ενώ έχουν οι φίλοι τους κάνει κάποιες συναλλαγές,
σε αυτό συμβαίνει κάτι το παράξενο. Εκεί αυτομάτως θα πρέπει να το καταγγείλουμε στην αστυνομία ή μπαστός να κινηθούμε νομικά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μέσω τραπέζης όταν καταθέτουμε χρήματα σε κάποιο μαγαζί διαδικτυακό, εκεί δεν είναι, λόγω των προσωπικών δεδομένων, δεν μας δίνουν εύκολα οι τράπεζες, αν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή, στοιχεία του αποστολέα, του αποδέκτη του εμβάσματος. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πιο ασφαλής μέσω από προπληρωμένες κάρτες ή μέσα από χρωστικές, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη κίνηση στο τι κάνουμε και πώς κινείται όλο αυτό. Να ξέρουμε δηλαδή πού πληρώνουμε και ποιον. Μάλιστα. Τι να πούμε, αυτό που λέμε κάθε φορά, κύριε Κορμά, από κάθε συζήτηση που κάνουμε, να μείνει κάτι και να βοηθήσουμε ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Γιατί και η χρήση και η ενασχόλησή μας και η επαφή μας με την τεχνολογία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Οπότε είναι κρίμα σε περιόδους κρίσεων να χάνουμε χρήματα χωρίς λόγο. Βεβαίως, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια τώρα και λόγω του COVID υπάρχει μια εκτείναξη του θέματος. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι μαζί με τον κόσμο μπήκαν όλος ο κόσμος. Και οι απαταιώνες μπήκαν μαζί με αυτήν την ιστορία και με απάτες. Τώρα, ας πούμε, έχουμε την πιο συνηθισμένη απάτη με το σούπερ μάρκετ, ξερκέρδισε 640 ευρώ. Έρενα ξαργυρώσει αυτό, δώσε μέσα στον διαγωνισμό. Αυτά, ξέρετε, επαναλαμβάνονται. 15 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Από την πρώτη μέρα που ασχολούμαι, είναι οι ίδιες απάτες ουσιαστικά. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να δείξει μια ιδιαίτερη προσοχή. Τρία πράγματα δεν είναι παραπάνω. Πρέπει να τα προσέξουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα μετά να φοβηθούν τίποτα. Δεν κάνουν, πούμε και αυτό. Διαγωνισμούς δεν γίνονται μέσα στο Facebook. Μπορεί οποιοδήποτε, δεν έχει μηχανισμό ελέγχου, τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν μηχανισμούς ελέγχου. Οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει μια ψεύτικη διαφήμιση και να λέει συμμετάσχετε σε ένα διαγωνισμό, θα κερδίσετε 500 ευρώ δωρεπιταγή ή οτιδήποτε, τώρα ειδικά το Πάσχα, ιδιαίτερη προσοχή. Έγινε με μια πολύ μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυτό, όπου βγήκαν οι άνθρωποι στην επίσημη ιστοσελίδα τους και λένε ότι εμείς δεν κάνουμε τους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί γίνονται στις επίσημες ιστοσελίδες των εταιριών, δεν γίνονται στο Facebook. Προσοχή και σε αυτό. Βλέπουν ένα διαγωνισμό, πάμε κατευθείαν στο site να δούμε ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Πιστεύει ότι. Και καλά, εφόσον το Ιλανί είναι διαγωνισμό στο Facebook, το έχει ελέγξει κάποιος. Κανένας δεν το ελέγχει αυτό. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κορμά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, λοιπόν.